Μέχρι και φάρμακα για ογκολογικού ασθενεί, ακόμη και μικρά παιδιά, κάνουν σχεδόν μαγικά για να βρουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Μιλώντα για ελλείψει που οριακά μέχρι σήμερα δεν έχουν φτάσει στο σημείο σοβαρών καθυστερήσεων στη χορήγηση. Πολλέ φορέ γίνονται ελάστιχο, πολλέ φορέ γίνονται συνεργασίε με νοσοκομεία και ψάχνουν να βρουν νοσοκομεία τα, φάρ, τα, τα, τα διάφορα φάρμακα. Βεβαίω και αυτά βέβαια εξαντλούνται και το όποιο στόχο υπάρχει σε, σε... νοσοκομεία ή οπουδήποτε αλλού. Με αποτέλεσμα οι ίδια πλέον οι, οι εταιρείε να ενημερώνουν μέσα από τι φαρμακοποθήκε ότι πλέον υπάρχει, θα υπάρχει μια έλλειψη μέχρι τον Οκτώβριο. Οπότε καταλαβαίνουμε σε τι και αναζήτηση, σε τι γολγοθά μάλλον αναζήτηση του συγκεκριμένου φαρμάκου μπαίνουν οι ίδιοι οι γονεί που βλέπουν ότι είναι απαραίτητο για το παιδί του. Όπω αποκάλυψε στην Κρήτη, TV ο Πρόεδρος εργαζομένων του Παγνή φάρμακα για καρκινοπαθεί που χορηγούνται και σε μικρά παιδιά είναι δυσέβρετα και η αγωνία για επάρκεια είναι μεγάλη υπό το φόβο μια πιθανή έλλειψη που θα μπορούσε να σημάνει ακόμη και επιβάρυνση της υγείας του ασθενούς. Το ζητάει, ας πούμε, η παιδοογκολογική και δεν υπάρχει καθόλου. Άρα, παιδιά τα οποία έχουν άμεση ανάγκη δεν μπορούν να, να ικανοποιηθούν, να, να, να ικανοποιηθεί η θεραπεία τους. Στα ογκολογικά φάρμακα και ιδιαίτερα για παιδιά και γενικότερα για τους ογκολογικούς ασθενείς είναι, έχει σοβαρές επιπτώσεις σε, στην πορεία, μπορεί να έχει στην πορεία της νόσου ακριβώς γιατί οι θεραπείες με τα φάρμακα αυτά πρέπει να γίνονται στην ώρα τους χωρίς καμιά καθυστέρηση. Για αδιανόητη ταλαιπωρία ολόκληρων οικογενειών και μάλιστα με ορατό τον κίνδυνο όταν αφορά μικρά παιδιά, μια πιθανή έλλειψη να έχει μοιραία αποτελέσματα, έκανε ο πρόεδρο τη Ένωση Γονέων ζητώντα από την πολιτεία να παρέμβει προκειμένου να επέλθει ο εξορθολογισμό στη διάθεση φαρμάκων που τεχνητά εμφανίζουν ελλείψεις για να τσιμπούν τιμέ. Γίνεται τιτάνια προσπάθεια να μην, να μην υπάρχουν καθυστερήσει. Ε, Βεβαίω, αυτό είναι ανθρωπίνο αδύνατον από του υγειονομικού να μπορούν να καλύψουν τα κενά που δημιουργεί η πολιτική της κυβέρνηση μαζί με τις φαρμακοβιομηχανίες που έχουν άλλα κριτήρια. Δεν έχουν δυστυχώς τις ανάγκες του ανθρώπου, έχουν κριτήριο το πόσο θα εισπράξουν από τον πόνο των ανθρώπων. Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις πολλά χρόνια τώρα από τη στιγμή που πολλά φάρμακα έχει μειωθεί η τιμή τους οπότε για πολλούς και διάφορους λόγους δεν, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στη, στην ελληνική αγορά. Αντίστοιχο πρόβλημα πάντως με ελλείψεις σε φάρμακα παρατηρείται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και με άλλα σκευάσματα, όπω αντιβιωτικά αλλά και εισπνεώμενα, που όπω επισημάνθηκε, όσο αντιμετωπίζονται ω εμπόρευμα, θα έχουν τέτοια προβλήματα. Επειδή ακριβώ αντιμετωπίζεται ένα εμπόρευμα, διέπεται και από του νόμου αγορά. Οι οποίοι τι λένε, ότι αν υπάρχει κερδοφορία, υπάρχει και ποσότητα. Όταν δεν υπάρχει το κέρδο, δεν υπάρχει και... και ποσότητα ικανή για να καλύψει τι ανάγκε.